πόση αισιοδοξία και θετική σκέψη έχετε στη ζωή σας και πόσο εύκολα απογοητεύεστε. Στο τεστ αυτό θα ανακαλύψετε αν και πόσο είστε αισιόδοξοι και με θετική σκέψη στην καθημερινότητά σας, επειδή όσα έχουμε στο μυαλό μας έχουν τη δύναμη να αλλάξουν καταστάσεις και καθημερινές συνήθειες. Το σημαντικό βέβαια είναι η θετική σκέψη σας να μην γίνεται αφέλεια με συνέπεια την απογοήτευση. Εσείς αλήθεια χρησιμοποιείτε τη δύναμη των θετικών συναισθημάτων και της σκέψης ή αισθάνεστε απεσιόδοξοι και πως πλέον δεν αξίζει τίποτα? Κάντε το τεστ για να ανακαλύψετε πόση αισιοδοξία και θετική σκέψη έχετε στη ζωή σας. Σημειώστε σε ένα χαρτί πόσα α, β, γ ή δ θα συμπληρώσετε και δείτε τα αποτελέσματα. Θα έχετε 7 δευτερόλεπτα για κάθε απάντηση. Καλή επιτυχία! Καλώς ήρθατε λοιπόν στις Ρογμές. Είμαι η Δήμητρα Νάσιο και μπορείτε να εγγραφείτε αν σας ενδιαφέρουν τα θέματα υγιεινής διατροφής, περιποίησης προσώπου και σώματος, οι εναλλακτικές θεραπείες υγείας με φυσικά συστατικά και βότανα και τα διασκεδαστικά τεστ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας στέλνω κάθε Δευτέρα το νέο βίντεο.
Ήρθε λοιπόν η ώρα για να δούμε τα αποτελέσματά σας. Ποιο γράμμα επιλέξατε τις περισσότερες φορές, α, β, γ ή δ? Αν επιλέξετε το α περισσότερες φορές, έχετε πραγματικά πολύ αισιοδοξία και θετική σκέψη. Μπορείτε να ξεπεράσετε σχετικά εύκολα το κάθε εμπόδιο που σας παρουσιάζεται και να αντιμετωπίσετε θετικά τις δυσκολίες. Αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα, ωστόσο προτιμάτε να κινήσετε πολύ γρήγορα για την επίλυσή τους. Εκεί που οι περισσότεροι βλέπουν μόνο προβλήματα και καταστροφή, εσείς βλέπετε μια καινούργια ευκαιρία και αυτό σας βοηθά να διαχειρίζεστε πολύ καλά τη ζωή σας, χωρίς άγχος και στεναχώρια. Αν επιλέξατε το β περισσότερες φορές, σχεδόν ποτέ δεν σας συμβαίνει κάτι που δεν το υπολογίσατε και πάντα σκέφτεστε τον αντίκτυπο που έχει το κάθε τι που κάνετε. Έχετε πολλή διάθεση για σκληρή δουλειά και έντονη φιλοδοξία, όμως στο ταξίδι σας αυτό για την κορυφή δεν αφήνετε τον εαυτό σας να απολαύσει τις απλές καθημερινές στιγμές. Κάνετε βέβαια καλή προσπάθεια ώστε να μην μένετε σε αρνητικές σκέψεις, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι πάντα εύκολο για σας να το πετύχετε. Αν επιλέξατε το γάμα περισσότερες φορές, έχετε απογοητευθεί από όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά γύρω σας. Πιστεύετε ότι παντού υπάρχει απεσιοδοξία και μιλάτε συνεχώς σε αυτό το στυλ. Αισθάνεστε υπερβολικό ρεαλισμό για όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας και αντιμετωπίζετε με αίσθηση πικρίας όσα πιστεύετε ότι δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες σας. Δεν ενθουσιάζεστε σχεδόν ποτέ με κάτι ή κάποιον, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αφού είστε προσεκτικοί για να μην απογοητευτείτε από απρόπτες καταστάσεις. Τέλος, αν επιλέξατε το δέλτα περισσότερες φορές, η καθημερινή ρουτίνα σας προκαλεί μία όμορφη ηρεμία και δεν πηγαίνετε ποτέ κοντά στο ρεύμα. Δεν τολμάτε ποτέ τίποτα επειδή πιστεύετε πως η κάθε αλλαγή στη ζωή σας είναι απειλή για την καθημερινότητά σας και δυσκολεύεστε να προσαρμοστείτε σε κάθε νέο δεδομένο. Σκέφτεστε επίμονα αυτά που σας απασχολούν, αναμασάτε συνεχώς τις αρνητικές σας σκέψεις και κολλάτε στο κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται. Οι περισσότερες σκέψεις σας χαρακτηρίζονται από απεσιοδοξία και συντηρητισμό, επειδή όμως αισθάνεστε έντονη την αίσθηση του καθήκοντος. Ποιο είναι λοιπόν το δικό σας αποτέλεσμα, α, β, γ ή δ? Γράψτε το στα σχόλια παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε, γραφτείτε στο κανάλι μου και πατήστε το κουδουνάκι για να μπορώ να σας στέλνω και κάθε επόμενο. Επίσης πατήστε το κουμπί like για να μπορέσουν και άλλα άτομα να το βρουν και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αισιοδοξία και η θετική σκέψη θα σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε καλύτερα στις καταστάσεις και θα επηρεάσει τη ζωή σας θετικά. Σας εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο. Φιλιά πολλά!